κόσμος από την πρώτη στιγμή που ήρθα με έχει αγκαλιάσει. Λαμβάνω πολύ αγάπη και πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη δικιά μου την πλευρά, εντάξει, σίγουρα αυτό το βραβείο πρέπει να το αφιερώσω στον κόσμο ο οποίος με ψήφισε, αλλά και στους συμπαίκτες μου, διότι χωρίς αυτούς σίγουρα δεν θα μπορούσαμε κανένας μας να κάνει αυτά που κάνουμε στο γήπεδο. Τώρα στόχος είναι να συνεχίσουμε δυνατά, να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά και να είμαστε ακόμη πιο βελτιωμένοι και εγώ αλλά και η ομάδα. Σίγουρα κρατάμε κάποια στοιχεία και θετικά και αρνητικά. Κάναμε κάποια καλά τακτικά κομμάτια, δηλαδή σε κάποια τακτικά κομμάτια πήγαμε αρκετά καλά, σε κάποια άλλα όχι. Κρατάμε τα θετικά, θέλουμε να τα εξελίξουμε και να το δουλέψουμε ακόμη πιο πολύ. Και τα αρνητικά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βελτιωθούμε, να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά πάνω σε αυτά και να είμαστε πιο βελτιωμένοι συνέχεια. Μας ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι παρότι χάσαμε, όλοι μιλούν για την προσπάθεια και για την εμφάνιση που κάναμε. Αυτό κρατάμε και τώρα στόχος μας είναι να κερδίσουμε μεθαύριο μέσα στην έδρα μας και συνεχίζουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα γιατί είναι πολύ αποτελεσματική, όπως είπες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το μόνο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η προσωπική μας απόδοση, η ομαδική αλλά και ο καθένας να κοιτάξει την ατομική του απόδοση. Και αν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και αυτοί που έχουμε δείξει ότι είμαστε, θεωρώ ότι θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει στο τέλος, δηλαδή την νίκη.